Καλησπέρα σε όλους από το Μαζαρακής. Τετάρτη αγωνιστική των 5ο όμιλο της Development 1. Το Green Rose φιλοξενεί τη Σκουριά Γαλατσίου. Στο 2-1 η τυπικά υποδοχή. Στο 1-2 η τυπικά φιλοξενούμενη, οι οποίοι την τελευταία αγωνιστική ιτήθηκαν από τους Sacramento Drinks με 52-60, ενώ από την άλλη το Green Rose νίκησε το House of Buckets με 43-44. Πολύ κοντινό μάτς. Πρώτο παιχνίδι και για τους δύο μετά τις διακοπές του Πασχά, να πούμε Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Οπότε βλέπω 9 για τους συμπαίχτες απόψε του Παναγιώτη του Ροζάκη. Άλλες φορές τον έχω συνηθίσει σαν coach στον πάγκο, σήμερα έχει βολέσει κανονικά αθλητικά. Από την άλλη 8 βλέπω για την Σκουριά. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Σιδέρης κλείνεται και χάνεται η κατοχή. Βασιλόπουλος, Δημητρόπουλος, Κανίνιας, Κόσιφας, Λόλος, Νικολακόπουλος, Ροζάκης, Τραγωστής και ο Χριστοδουλάκος. Η αποστολή του Green Rose. Από την άλλη Αραβόπουλος, Χαπέλης και Μάριος και Γιάννης. Κύριας Μεντινίδης, Παπαγεωργίου Παπαδόπουλος και ο Κώστας Σιδέρης, ο οποίος έκανε τις παρθενικές του δηλώσεις. Ήταν λίγο αγχωμένος, αλλά με λίγο δουλειά ακόμα θα τον βγάλουμε να γίνει ο εκπρόσωπος τύπου. Σουτ για 3 από 45, άστοχο στην εκπνοή από τον Γιάννη τον Καπέλη. Για να δούμε λίγο τον όμιλο. Στην πρώτη ευκαιρία Αραβόπουλος, μπαλά χαμηλά, δύσκολο σουτ με δύο παίχτες πάνω του, άστοχος ο Παπαδόπουλος. Κατεβάζω Κανίνιας. Μητρόπουλος. Κανίνιας έχετε ψηλά και ο Λολός. Βλέπω κάποιες απουσίες σήμερα για το Green Rose. Απουσίες εννοώ σε κομικούς παίχτες. Το Green Rose είναι μία από τις ομάδες οι οποίες μέσα στα χρόνια, τα 2-3 τελευταία, έχει αλλάξει πάρα πολύ το roster. Αλλάζει νομίζω συνέχεια. Δύο βολές τώρα για τον Γιάννη τον Καπελή. Σταθερά πολύ στις αποστολές τους. Νομίζω όσες φορές εγώ τους έχω πετύχει τουλάχιστον είναι κοντά εκεί. 9-10-11. Έχω πετύχει μια 12 νομίζω στο σπάτα κάποια στιγμή έξω και δεύτερη από τον Καπέλη. Το σκορ στα πόλη το 0 στα πρώτα 1-30. Κανίνιας. Την πάσα Δημητρόπουλος κινήθηκε χωρίς την μπάλα. Κανίνιας μπερδέθηκε με τον Λόλο. Έχουμε φάουλ πρώτο του μάτς και για τη Σκουριά. Βασιλόπουλος πήρε ένα screen. Βγαλέξει τον Κανίνια, σουτ για 2. Λίγο πιο ξανά από την βολή, άστοχο. Ξαναλέω ότι έχουν καιρό και οι δύο να παίξουν, οπότε είναι λογικό ένα μικρό ζέσταμα να απαιτείται στην αρχή. Αυτό και αυτό το σουτ. Σκουριά από την άλλη νεοφερμένη ομάδα στο μπασκετάκι. Ήταν από τις ομάδες οι οποίες, όπως άκουσα και στο podcast, δεν έδωσαν πολλές πληροφορίες ούτε για το όνομα ούτε για την προέλευση του σήματος κτλ. Εγώ ρώτησα τον Κώστα. Άσκος εδώ ο πρόεδρος. Το rebound από τον Κώστα, βάλα έξω. Σουτ για 3, άστο και αυτό από τον Γιάννη τον Καπέλη. Μεγάλη πάσα, είναι και ο Καπέλης για να κλέψει. Δεν λύσεις και πίσω. 3 λεπτά έχουν περάσει, 1-1 τα φάουλ, το σκορ παραμένει στο 0-0. Καπέλης πέρασε, αστόχησε. Μαζέψε ο ίδιος, 7 δεύτερα μένουν. Κύριας
τελειώνει ο χρόνος, δεν το είδε ο Παπαδόπουλος, κατοχή περνάει στους λευκούς. Όπου να είναι, λογικά θα μπει και ο Ροζάκης. Το βλέπω όρθιο στην πλάγια γραμμή. Μητρόπουλος στον Λόλο, γύρισε εκείνος, αστόχησε από το low post. Ελέγχει την κατοχή και κατεβάζει ο Παπαδόπουλος. Μπαλά στον Καπέλη. Σουτ για τρεις από την κορυφή, αστοχός ο Κώστας. Μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό. Δύσκολο σουτ και αυτό. Κατοχή. Παραμένει στους γαλατσιώτες. Ο Ροζάκης και τραγουστής ετοιμάζονται να μπουν στο παρκέ. Σουτ για δύο άστρο και αυτό από τον Αραβόπουλο. Κύριας περνάει προς τα μέσα, μαζεύει ο ίδιος το rebound. Δεύτερη ευκαιρία, φάουλ και δύο βολές. Α, δεν μπήκε ο Τριτάκης. Ο Νικολακόπουλος στο παρκέ. Ο Βασιλόπουλος και ο Κωσυφάς. Μέσα η πρώτη. Πρώτο καλάθι του ματς από τον Μιχάλη τον Κύρια. Εσαρκή, δεύτερη 2-2. Μετά από περίπου 4 λεπτά η πρώτη πόντη στο ματς. Μητρόπουλος Κανίνιας. Μπαλά δεν περνάει εν τέλει χαμηλά. Κακή συνεννόηση μεταξύ εκείνου και του ψηλού. Καπέλης προσπίθηκε, πέρασε, στάθηκε για δύο. Σημαδέψε άστοχα. Μαζεύουν και τρέχουν οι γηπεδούχοι. Ο Μητρόπουλος πέρασε προς τα μέσα. Τι λέει, ήταν αυτό. Μεγάλη πασά. Παπαδόπουλος στον Καπέλη. Και από εκεί στον Σιδέρη. Δοκιμάζει ξανά για τρεις ο Κώστας. Ούτε τώρα. Και πάω εν τέλει από τον Κανινιά. Κανίνιας. Ένας από τους λίγους που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ από τις περασμένες σεζόν. Σεζόν 22-23 αν δεν κάνω λάθος. Κανίνιας άστοχος εδώ μετά την πάση του Δημητρόπουλου. Μάζεψε και τελείωσε την πάση για τους πρώτους του πόντους στο μάτς ο τραγουστής. Δίνει τη λύση ερχόμενος από τον Παγκό. Καπέλης βγήκε το pick and roll. Κίδιας θα δοκιμάσει για τρεις. Σίδερο. Κανείς θα κατεβάσει τελευταία 4 λεπτά. Δύο φάουλ από τους γηπεδούχους, ένα από τη σκουριά. Έχω τσάντερε. 10 δεύτερα. Κανίνιας. Τρόπουλος. Λιώνει ο χρόνος. Ο Μητρόπουλος αυτός θα πάρει την ευθύνη λογικά σε ένα δύσκολο σούτ από τη γωνία. Rebound από τον Κίδια. Φεύγει γρήγορα ο Καπέλης, δεν τον βλέπει ο πρόεδρος. Τώρα η μπάλα θα πάει σε εκείνον. Καλάθι με ταμπλό. Πρώτη πόντη και για τον Γιάννη. Τέσσερα δεύτερο προβάδισμα ξανά για την σκουριά Γαλατσίου. 3 και 18 απομένουν. Κανίνιας. Ο Λόλος κάτι ήθελε εκεί. Πάσα πέρασε και το καλάθι ήρθε. Ακόμα ένα για τον τραγουστή. Έχει όλους τους πόντους του Green Rose μέχρι στιγμής.
πάσε, αριστερό hook άστοχο, rebound του Δημητρόπουλου, ο τραγουστής φεύγει από τα αριστερά. Δημητρόπουλος σταματάει την τρίπλα και περνάει στον Λόλο. Κανίνιας, Δημητρόπουλος θα το πάρει αυτό το σουτάκι, φάνηκε ότι ήταν αδύναμο. Ευκαιρία για την Σκουριά να περάσει ξανά μπροστά. Καπέλης για δύο Γιάννης, rebound του Κανίνια. Όπου να είναι, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. 4-4 το σκορ, 4 πόντα από τον τραγουστή, 4 από τον Κίλια και τον Καπέλη, 2 έχει ο καθένας. Κανίνιας, τραγουστής για δύο άστοχος, μάζεψε ο Κανίνιας. Μπλοκ στο σούτ του Κίρια. Κίριας μέχρι στιγμής από τους πιο αποτελεσματικούς και επιθετικά και αμυντικά. Στο Σεδοκανίας μάζεψε ο Κώστας. Time-out του υπέρδους του Green Rose. Κίριας γυρνάει, αστοχή. Δημητρόπουλος προς τα μέσα και βρήκε τον τραγουστή. Κανίνιας θα σκοθεί με το σκριν του Λόλου. Θα σημαδέψει άστοχα, μάζεψε ο Δημητρόπουλος. Το μακρινό στόχισε και εκείνος. 1-10, 4 ώρα το σκορ. Σαν επίθεση για την Σκουριά. Κύριας δίνει ένα σκριν ψηλά, ο Παπαδόπουλος. Περνάει ο Κύριας, αστοχή με ταμπλό. Σουτ άστοχο από τον Αραβόπουλο. Τελευταία 45 δεύτερα. Κανίνιας, τραγουστής, αφήνει με χαντόφ από εκεί που την πήρε. Τραγουστής και για τρεις, σίδερο. Η λογική λέει μια μεγάλη επίθεση για την Σκουριά και κάτι λίγα δεύτερα για το Green Rose. Απόψη 3 δεύτερα προς το ρολόι, 17 δεύτερα που μένουν για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Αλλαγές έξω, ο Σιδέρης μέσα, ο Μετινίδης. Αλλαγές και για το Green Rose, για λίγες ανάσεις εκτός ο Κανίνιας μέσα, ο Χρυσοδουλάκος. Κύριας παίρνει τον Χρυσοδουλάκο, θα πάρει ένα σκρίν, θα σκοθεί και για τρεις και το χλατσώσει. 7-4 στο φινάλε της πρώτης περίοδου, μπροστά η Σκουριά Γαλατσίου. Δεύτερη περίοδος εδώ στο Μαζαράκης, χαμηλό το σκορ στην πρώτη. Κύριας 5 πόντους high scorer της Σκουριάς, ένα τρίποντο λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος και ένα τρίποντο δύο βολέ για την ακρίβεια. Ήταν και η πρώτη πόντη των αστρομαχών. Από την άλλη ο τραγουστής έχει τραβήξει επιθετικά το κουπί. Έχει βάλει και τους 4 πόντους του Green Rose. Καπέλης πέρασε, rebound από τον τραγουστή. Μπάλα στον Χρυστοδουλάκο. Κόσιφας το πάτησε για 3. Δεν φαίνει το μάτι στα ίσια. Βάλε εκτός από τον Κύρια, ο οποίος θέλει να χτύψει στο χέρι. Τελειώσουμε για τη Σκουριά. Ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα από τον Παπαδόπουλο. Ο Ζάκης, ο οποίος τώρα μπήκε στο παρκέ, πάει γρήγορα και αφήνει στον Κώση φασούτ για 2. Μέσα, πρώτη πόντη του ψηλού στο μάτς. 6-7. Ωραία, πάσα χαμηλά, άστοχο το τελείωμα από τον Μετινίδη, με φάουλ πάνω στην προσπάθεια.
Δύο βολές για τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Άλμη για τον Παπαδόπουλο. Και αυτή η μπάντα από τον ίδιο. Ο Παπαδόπουλος βγάζει πολύ ενέργεια μέχρι στιγμής στο μάτς. Μπορεί ακόμα να μην έχει βάλει τους πρώτους του πόντους, αλλά έχει δώσει σημαντικές βοήθειες. Καπέλης, μπάλα πέρασε χαμηλά. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κύρια. Ωραία προσπίση, σουτ για δύο. Ας το και αυτό. Από τον Καραβόπουλο, άμυνα βγαίνει και πάλι για τη σκουριά. Ακόμα ένα κλέψιμο στην πρώτη πάσα. Και από κοντά από τον Μετινίδη. Ζάκης, φιλόδοξη πάσα, μπάλα ξανά σε εκείνον. Στο Δουλάκος πάρει ένα σκριν. Κόσφας ρολάρει προς τα κάτω. Στο Δουλάκος αφήνει την μπάλα έξω. Τριποντάκι άστοχο από τον Βασιλόπουλο. Τρία λεπτά έχουν περάσει σχεδόν στην δεύτερη περίοδο, 7 και 40 για την ακρίβεια στον φωτεινό πίνακα. Κύριας άστοχος, Νίδης, δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας. Πρώτη πόντι και για τη σκουριά. Στον Δουλάκος άστοχος, και ο ίδιος. Πρόεδρος Δίστας άφησε στον Αυγουστή. Καλάθι από εκείνον, από τη γραμμή των βολών. Time out, η σκουριά. 8-9. Συνέχεια στο μάτς. 8-9 το σκορ. 4 απανωτή πόντι από τον Green Rose, 2 από τον Κώστα και 2 από τον Τραγουστή. Φέρνει το μάτς πλέον στην ελάχιστη διαφορά που μπορεί να έχει. Πάλι τώρα πάνω στον Κύρια. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 3-4. Από την Κύρια, η μπαλά γίνει εκτός. Κύριας φτάνει τους 6. 6 έχει και ο Τραγουστής από την άλλη. Δύο high scorer για την Σκουριά και το Green Rose αντίστοιχα. Ξανά ο Δημητρόπουλος, έξω ο Βασιλόπουλος. Κατεβάζει ο πρώτος. Ροζάκης δίστασε και πάλι, στο Λάκος πήρε με ένα hand-off. Σκόθηκε για τρεις, Κόσιφας μάζεψε. Στάθηκε από κάτω, αλλά στόχισε, καλή άμυνα εδώ από τη σκουριά. Προβάδισμα 2 πόντων για τους φιλοξενούμενους, 8-10. Καπέλης με χειρόφρονο για 3. Ο Ροζάκης μαζί το αμυντικό. Και άφησε τον Δημητρόπουλο. Δημητρόπουλος Κόσιφας το πίστεψε, αλλά η μπάλα δεν τον δικαίωσε. Ροζάκης μάζεψε, αλλάξε την κατοχή. Παπαδόπουλος θα πάει μόνος του προς τα μέσα. Θα βάλει καλά το κορμί του και θα τελειώσει σωστά τη φάση. Πόντι και για εκείνον. Τρεις οι διαφορετικοί σκόρερ της σκουριάς μέχρι στιγμής. Προβάδισμα 4 πόντων και πάλι. Δημητρόπουλος ένα βηματάκι μέσα από το τρίποντο. Αλλά δεν του κλείνει το μάτι. Κατεβάζω ο Καπέλης. Κινίδης παίρνει για 3. Αστοχή. Ο Λόλος δίνει οδηγίες από τον Παγκό. Στο Βουλάκος. Λάθος η πάσα. Κλέβει και τρέχει ο Κύριας. Είναι πολύ γρήγορος, 3 τον καταδιώκουν. Και αστοχή στο drive. Στα δικά μου μάτια μέχρι στιγμής ο πιο κρίσιμος παίχτη για αυτό το προβάδισμα που έχουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι.
στο Δουλάκος, άτυχος εδώ. Μπαλά ξανά στον Κύρια. Κύριας περνά screen στα χέρια 2. Το σουτ ήταν καλό, η μπάλα όμως δεν καταλήγει. Εντός του καλαθιού, φάουλ ψηλά του Μετινίδη. Αλλαγές. Μετινίδης και Παπαδόπουλος έξω. Μέσα από Παπαγεωργίου. Και με το 14 ο Αραβόπουλος και πάλι στο παρκέ. Μέσα και ο Λολός. Δίνει λίγες ανάσες στον τραγουστή. 4-41. Συν 4 σταθερά για την Σκουριά. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι στιγμής που έχουμε δει στο παιχνίδι. Λόλος, αστοχο το χουκ. Μαζέψε ο Καπέλης. Μεγάλη πάσα. Κύριας ένα σκριν, έχει χώρο, διστάζει. Καπέλης πέρασε. Βρήκε δύσκολη πάσα. Χρόνος τελειώνει, 4-2. Κύριας για 3 από μακριά. Όπα. Νάδος και πάλι φέρνει τους 4 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Συνολικά έχει 9. 8-15. Συν 7 για τη Σκουριά. Ροζάκης δεν απαντάει. Μαζεύει ο Καπέλης. Εμόζουν οι Λευκοί. Καπέλης πήρε ένα σκριν, πέρασε προς τα μέσα, στόχισε στο φλότερ. Ο Ζάκης πάει σε σέντε επίθεση. Μητρόπουλος, ωραίο jump step, ήθελε εδώ να περάσει μπάλα χαμηλά στον Λόλο. Δεν περίμενε εκεί την πάσα ο ψηλός. 3-10. Κύριας καταδιώκει ο Κώσιβας και χαιρώνεται με φάουλ. Με time 8-15 το σκορ, 3 λεπτά για το φινάλι του ημιχρόνου. Συνέχεια στο μάτς. Σε επίθεση για τη Σκουριά. Καπέλης πέρασε, δεν βρήκε την πάσα. Μάζεψε ο Κύριας, λίγο πριν η μπάλα περάσει το δεύτερο. Ο Ζωτιζιπέζου, τριποντάκι στην εκπνοή, άστοχο από τον Παπαγεωργίου. Δημητρόπουλος, Καμίνιας, πάρα στη γωνία, σουτ λίγο πιο μέσα από τον τρίποντο, μέσα από τον Νικολακόπουλο. Η απάντηση που νομίζω έψαχναν αρκετή ώρα οι παίχτες του Green Rose. Πρώτο καλάθι και για τον Νικολακόπουλο στο μάτς. 10-15. Κλέψιμο και πάλι προϋποθέσεις ευνοιασμού για τους γηπεδούχους. Δημητρόπουλος απορρόφησε την επαφή και τελείωσε σωστά την φάση. Γρήγορα γρήγορα η διαφορά πέφτει ξανά στους 3. Το time out έκανε δουλειά από ό,τι φαίνεται. Κύριας, καλάθι από τον Κώστα. Πρώτη πόντη του Σιδέρη στο μάτς. Δεν έχω χάσει κάτι. Ναι, είναι η πρώτη πόντη. 4 διαφορετικοί σκόρες μέχρι στιγμής και για τους μεν και για τους δε. Κώσιφας τραγουστής, Νικολακόπουλος και Δημητρόπουλος με 2. Νικολακόπουλος τώρα έχασε την ισορροπία του. Λόλος. 6 δεύτερα απομένουν. Παίζει με πλάτη, γυρνάει. Αποχάνει. Με την Ήλις. Και Σιδέρης με 2. Παπαδόπουλος. Και αυτός με 2 πόντους. Ο Κύριας high scorer με 4 για την Σκουριά. 1-25 στο ρολόι, 12-17. Καβέλης. Κύριας περνάει την μπάλα στην αντίπερα όχθη. Κακή πάση του Παπαγεωργίου, κατοχή ξανά στον Green Rose. Τραγουστής ξεχασμένος από κοντά. Αστοχή αυτή τη φορά, καλή
η επιστροφή του Κυριά. Κυριά, έχω την αίσθηση ότι έχει παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι από την αρχή αυτό το πράγμα. Φαίνεται κλασικός τύπος που είναι κυρίως ποδοσφαιρικός, αλλά παίζει και μπάσκετ. Μπορεί να προσθέσει και κουβάλα. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Κανίνιας, Δημητρόπουλος, αστόχησε, μάζεψε ο ίδιος. Φάουλ και δύο βολές. Σε πρώτη. Άλλη μία έχει ο Δημητρόπουλος. Διαφορά στους 5, μισό λεπτό. Ξέρω και η δεύτερη. Μάλιστα ο Καπέλης. Μία επίθεση φωνάζουν από τον πάγκο της Κουριάς και δικαίως. Πρέπει να φάνε όσο περισσότερο χρόνο μπορούν. Κύριας, Παπαγεωργίου. Είναι και πάλι στον Κύρια. Στα δεύτερα. Σιδέρης για 3, στόχισε 10 δεύτερα όλα για τον Green Rose. Λόλος μάζεψε γρήγορα, Καπέλης ο οποίος έκλεψε. 4, 3, 2, 1, Κύριας από το κέντρο. Όχι, 12-17, σκόρμι χρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μπουρνάζι. 4-7 το σκορ της πρώτης περίοδου, 8-10 το επιμέρου σκορ της δεύτερης. Στο 12-17 το σκορ, προβάδισμα 5 πόντων για τη Σκουριά. Πρώτο καλάθι για τον Παπαγεωργίου με το ξεκίνημα του στόχου 10 λεπτού. Πάμε λίγο να δούμε stats. 0 στις 2 βολές, 6 στα 24 τρίποντα, 0 στα 8 τρίποντα για τον Green Rose, το οποίο τώρα κάνει λάθος. Από την άλλη 3 στις 8 βολές, 5 στα 24 τρίποντα και 2 στα 12 τρίποντα για τη Σκουριά. Και τα δύο νομίζω από τον Κύρια, ναι, ο οποίος είναι και ο high scorer για τους αστρομαυρούς με 9 πόντους. Βάλει ο τραγουστός με την γη 6. 27-25 τα rebound, 20-18 τα αμυντικά, στα 7 τα αμυντικά. Καλά τώρα εδώ από τον Κόσφα. Πέντε τρεις assist, 3-10 κλεψίματα. Αυτή είναι η κύρια διαφορά. Καλά τώρα από τον πρόεδρο, assist τον Καμίνια. Ιωνίδης, δύσκολο το fadeaway, Κύριας μάζεψε ψηλά και τελείωσε την φάση. Πολύ πολύ καλά ξεκινάει η επανάληψη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. 4 πόντοι γρήγορα και από τους μεν και από τους δε, 17-21. Ο Ζάκης στο Δελάκος, ο οποίος κήκε από τα screen. Έχασε την κατοχή, έκλεψε ο Καπέλης. 15 συνολικό εμφύσιαση για τους γηπεδούχους, 22 για την Σκουριά Γαλατσίου. Κόσφας ωραία προσπίση στην πάσα. Πολύ ωραίο καλάθι ψυχολογίας. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το Green Road δεν έχει περάσει σε κανένα σημείο μπροστά στο σκορ. Η Σκουριά έχει από την αρχή του μάτς σχετικά μικρές διαφορές, μεγαλύτερη αυτή των 7 πόντων, 8-15 μετά το τρίποντο του Κυριά στην δεύτερη περίοδο. Καλάθι δεν θα έρθει αυτή τη φορά. Κόσφα στον Ροζάκη. Κατεβάζει ο Παναγιώτης και αφήνει στο Χρυστοδουλάκο. Ροζάκης ήθελε να δώσει βάρος στον Κανία, τελευταία στιγμή άλλαξε την γνώμη του. Ωραίο pick and roll, άστοχος ο τραγουστής, μακρινό rebound από τον πρόεδρο. Κόσυφας προσπίθηκε, πέρασε, δύσκολο αυτό πήγε να κάνει. Πήγε να βάλει καλάθι πίσω από το ταμπλό. Και
Κύριας πάει προς τα μέσα, στέκεται ωραία στον αέρα, αλλά αστοχή. Αστοχή ο Κώστας, φάω και δύο βολές τώρα για τον κύριο με το νούμερο 23. Σε πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Τελείως άλλο μάτς από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και έπειτα. 4-7 τελείωσε η πρώτη περίοδος. 4-6 είναι μέχρι στιγμής το σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Μητρόπουλος μεταπέρασε. Βλάκος πήρε ένα σιγά από τον Λόλεμ, είναι μόνος του και το έβαλε με ταμπλό. Αυτά που έλεγα. (22-23) Το μάτς ξανά στον πόντο μετά από περίπου 6 λεπτά. Στο διατρίσκο με τον 6.75 διαχειρός Παπαδόπουλου. Δημητρόπουλος δεν δίνει προβάδισμα στο Green Rose. Λοιπόν, αμυντικό από τον Σπύρο. Πέλης φάουλ ψηλά. Για το μάτς, αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Κύριας σκρίνει από τον Σιδέρη. Καπέλης για δύο με τα μπλά, απαντάει με τέτοιο νόμισμα. Πρώτη πόντη του Γιάννη μετά από την πρώτη περίοδο. Γιατί ώρα να συνδεθεί, το κάνει σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή. Λόλο στο Ροζάκι και από εκεί στο Δημητρόπουλο. Πέρασε εκείνος. Θα βάλει με το Μετινίδη, δεν κέρδισε αυτή την μονομαχία. Κυρίας πάει γρήγορα. Να βάλει φρένο, το κατάλαβε και ο ίδιος. Καπέλης για τρεις, όχι, μάδεψε ο Λόλος. Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος πίσω από την λάθη, δεν θυμάμαι από τον χειμώνα. Ο Σουδουλάκος λογικά είναι ο μόνος καινούριος. Δεν βλέπω εμφάνιση. Καπέλης. Αστρος ο Κύριας. Μαζεύσε ο Λόλος. Ο Ροζάκης έβγε offside. Πήγε προς τα μέσα και προς... όχι. Τον πήρα στο λεμό μου τον Παναγιώτη. Βιάστηκα. Αναμένουμε στους δύο. Στο 22-25. Σιδέρης. Έβαλε ωραία το σώμα του, αστόχησε όμως. Καλή άμα του Βασιλόπουλου. Βάλα στον Χρυστοδουλάκο. Ευκαιρία να πέσει ξανά η διαφορά ή και να έρθει το μάτι, θα είσαι με ένα τρίποντο για το Green Rose. Βασιλόπουλος πήγε για το πρώτο, δεν καταφέρε κάτι. Ωραία spin move του Κύρια. Φεύγει και συνεδριασμό, πάει ένας αντίον ενός. Μπλοκ του Λόλου στα ίσια. Thank you.
καλάθι μετά από κομπίνα στην επαναφορά 22-27. Τρία φάουλ για τους γηπεδούχους, κανένα μέχρι στιγμή για την σκουριά Γαλατσίου. Ξαναλέω και οι δύο ομάδες νομίζω διανύουν το πιο παραγωγικό εξάλεπτο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μητρόπουλος για τρεις. Ακόμα ένα τρίποντο στην τρίτη περίοδο για το Green Rose. Ακολουθάει το παράδειγμα του Χρυστοδηλάκου, μπαίνει και αυτός στο χορό. 25-27. Παπαγεωργίου. Καπέλης για τρεις ο Γιάννης. Αστοχή αυτή τη φορά. Μάζεψε ο Χρυστοδηλάκος. Το Βασίλος Ζάκης και Βασιλόπουλος στα φτερά. Χρυστοδηλάκος πέρασε, ωραία πάσα, Βασιλόπουλος δίστασε, αστόχησε, μάζεψε ο ίδιος και τελείωσε σε δεύτερο χρόνο την φάση. 27-27. Κύριας Παγιοργίου στα χαμηλά, ο Σιδέρης κλείνει και ο Βασιλόπουλος πάνω του. Ο Παγιοργίου το πάτησε για τρεις και το έβαλε. Το ζητάγαν από το πάγκο και τους δικαίωσε. 27-30. Ο Παγιοργίου στους 5 πόντους. Κάτι ξέρα από τον πάγκο. Λόλος θέλει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα, δεν θα το κάνει. Ο Ζάκης πίεσε, δεν καταφέρει κάτι. Παπαγιοργίου στον Γιάννη τον Καπέλη. Καπέλης προς τα μέσα, στόχισε, δεν προλαβαίνει εκεί ο Θάνος. 27-30 time out, το Green Rose. 2 λεπτά απομένουν για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Συνέχεια στο παιχνίδι, 27-30, ξαναλέω, ίσως το πιο αποδοτικό και σίγουρα το πιο δύσκολο σε θέαμα δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής δύο βολές τώρα για τον Δημητρόπουλο. Άλλη μία. Και αυτή μάζεψε ο Κύριας. 1-53. Μόλις ένα φάουλ από τη σκουριά, 3 από τον Green Rose. Σιδέρης στον Κύρια. Ζητάει και μπαίνει ο Καπέλης. Έχετε ο Σιδέρης φυλακή ένα screen. Κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Κανίνιας. Στον Δουλάκος. Τρόπουλος. Στον Χρυστοδηλάκο και πάλι. Προσπίθηκε ωραία. Εκείνος πέρασε δύσκολο layup. Λοιπόν, εν τέλει του Κύρια. Φεύγει γρήγορα στον εμβδιασμό. Βρίσκει τον Καπέλη, ο οποίος δεν βιάζεται και καλά κάνει. Ωραία πάσα. Δεν θα έρθει, Κύριας μάζεψε, είναι παντού. Αστοχή αυτή τη φορά. Ο Λόλος μάζεψε και άφησε εν τέλει στον Κανίνια. Ωραία πάσα, ο Βασιλόπουλος και πάλι ξεχασμένος. Παραλίγο να έχουμε καλάθι και φάουλ. Θα βολευτεί με τις δύο βολές. Έξω η πρώτη. Σε 8-30, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Οπότε όλα δείχνουν το μάτς θα κρυθεί στο τέλος. Δεν βλέπω κάποια από τις δύο ομάδες να μπορεί ειδικά τώρα να ξεφύγει στο σκορ σημαντικά. Αλλά αυτό είναι μια εικασία. Ο χρόνος θα αποδείξει αν είπα κάτι σωστό ή λάθος. Λέμε ότι κανένα στην εκνοή. 33 δεύτερα, τα 24 είναι για τον Green Rose.
και δύο ομάδες έχουν να δώσει φάουλ. Ένα έχει να δώσει ακόμα τον Green Rose, δύο η σκουριά. Ρωσάκης δίνει οδηγίες, επαναφορά με τον Λόλο. Κανίνιας. Φάουλ από τον Γιάννη τον Καπέλη, ψηλά. 3-3 από τον φάουλ. Γυρνάει, κλείνεται από 3, αστοχή στο Χου. Βασιλόπουλο στο αμυντικό. Στο Δουλάκος. Και την πάσα μπορούσε να σηκωθεί νομίζω εκεί. Λόλος σε μια πέλαση προς τα μέσα. Θα αστοχήσει. Ακόμα ένα επιθετικό. Λόλος, φάουλ και δύο φορές για τον ψηλό. Η πρώτη. Άλλη μία για τον ψηλό. Στο και η δεύτερη. Μάζε του Παπαγεωργίου. 2-1 Καπέλης για 3. Όχι. 28-30 σκορ τρίτης περίοδου. Τελευταίο το κάτω εδώ στον Μπουρνάζη. Διαφορά στους δύο. Πρώτη επίθεση για τον Green Rose. 8 πόντι για τον τραγουστή, ο οποίος είναι high scorer για τους γηπεδούχους. 15 από τον Κύρια, ο οποίος οδηγεί σχεδόν μόνος του τη σκουριά. Το match στα ίσια μετά τον δίποντο του Κώστιφα. Ισοπαλία ξανά. Κύριας. Θέλεις, δεν παίρνει πάση του Γιάννη. Νίνιας, δίνει στον Κώσιφα. Δύσκολο σου το από εκείνον, άστρο αυτή τη φορά. Έχουμε 3 δεύτερα από τον τραγουστή. Χαμηλά Παγεργίου, το έχει αυτό το στάκι, δεν τα αποδεικνύει αυτή τη φορά. Κανίνιας, Βασιλόπουλος. Κανίνιας για δύο άστοχος. Κατοχή παραμένει για τον Green Rose. Αναφορά από την baseline. Μπάλα έξυπνα. Μάλλον ο Κανίνιας άφησε την μπάλα να βγει έξυπνα εκτός. Κατοχή ξανά για το Green Rose. 11 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει προβάδισμα τώρα η ομάδα του Ροζάκη. Βασιλόπουλος στο Δουλάκο, στο πάτησε για 3. Αστόχησε. Κώστιφας μάζεψε. Άστοχο το Χου. Άστοχος και ο τραγουστής. Η πολυαρχία τελειώνει, κατεβάζει ο Κύριας. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον μέχρι στιγμής ελαφρώς καλύτερη η σκουριά. Πιο αποτελεσματική επιθετικά και έχει βγάλει και τις άμυνες στα κρίσιμα σημεία. Λάθος εδώ τώρα. Από εκείνους. Κανίνιας, κατοχή παραμένει για τον Green Rose. Προφορά από την baseline. Κανίνιας ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Χρυστοδουλάκο. Τραγουστής έχει μισμάτς. Κανίνιας για δύο, σίδερο, rebound μακρινό του Χρυστοδουλάκου.
Τραγουστής για τρεις, το πίστεψε, δεν δικαιώθηκε. Ακόμα μια μέρα που βγαίνει για τη σκουριά. Κύριας έφυγε πολύ γρήγορα, αστόχησε στο drive, καλή άμυνα του τραγουστή. Στο Δουλάκος, αίμα και άμμος. Βασιλόπουλος από τις 45, στημένος για τρεις, προβάδισμα για το Green Rose. ...33-30 για πρώτη φορά σε θέση οδηγού η γηπεδούχη. Ωραία πάσα χαμηλά. Άστοχο το τελείωμα από τον ψηλό. Κύριας μάχεται αλλά δεν κερδίζει κάτι. Νίνιας. Σούδια 3 Χριστοδουλάκος. Όχι. Με φάουλ. Πέλης για τρεις ο Γιάννης, σίδερο, μάζεψε ο Σπύρος. Κύριας για τρεις, άτυχος εδώ, μάζεψε ο Κόσυφας. Πάμε να δω τον πουλάει, το μάτς θα μπορούσε να έρθει και πάλι στα αίσια. Η διαφορά παραμένει στους τρεις. Κανίνιας. Πέρασε, Κύριας πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Για τρεις Βασιλόπουλος, όχι αυτή τη φορά, Χρυστοδουλάκος μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό. Εντοχή παραμένει για τον Green Rose, καλή άμυνα από τον Γιάννη τον Καπέλη. Ζάκης προσπίθηκε, αφήνει και πάλι έξω τον Δημητρόπουλο. Ζητάει ο Βασιλόπουλος, φάουλ από τον Παπαδόπουλο ψηλά. Στον Δουλάκος, κακή πάσα νομίζω, ήτανε λάθος το timing, είχε φύγει ήδη μπροστά ο Δημητρόπουλος. 5 και 35. 33-30. Ωραία προσποίηση. Πάσα χαμηλά στον Κύρια. Πέλης. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια, δύο βολές. Σε πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη πόντα της σκουριάς μετά από 4,5 λεπτά. Έξω η δεύτερη βολή από τον Γιάννη. Φάουλ και πάλι. Ποιος άλλος. Ο άνθρωπος που έχει τραβήξει το κουπί σε όλο το μάτς για τη σκουριά. Σιδέρι στο παρκέ. Εξώ από Παπαγεωργίου. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Το μάτς ξανά στα ίσια. Μία στις δύο από τον Καπέλη, δύο στις δύο από τον Κύρια. Από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και διαφτάνει στους 17.
Δημητρόπουλος. Κλείνει από δύο, βγάζει στον Θεροζάκη. Στο Δουλάκος από μακριά για τρεις. Σημαδεύει άστοχα. Rebound αμυντικό από τον Ελιάν τον Καπέλη. 4-50. Πάσα δεν περνάει. Θα δεχεί ωστόσο. Παραμένει στα χέρια των ασπρομαυρών. Καπέλης για τρεις. Δεν δίνει προβάδισμα και πάλι στη σκουριά. Κύρια ωραία στο κόψιμο του Μάριου του Καπέλη. Καλάθι με ταμπλό. Ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα. Προβάδισμα εκ νέου για τους γαλατσιώτες. Time out, το Green Rose. 33-35. Συνέχεια στο μάτς 4-38 στον φωτεινό πίνακα. Κανίνας, Χρυστοδουλάκος, Λόλος, Δημητρόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Οι 5 για τον Green Rose. Από την άλλη, Κύριας, ο Κώστας ο Σιδέρης, ο Μάριος και ο Γιάννης ο Καπέλης και ο Παπαδόπουλος. 2 δεύτερα, η άμυνα βγαίνει. Σήκουν τα λουριά και δικαιώνονται οι φιλοξενούμενοι. 33-35. Έτσι όπως πηγαίνει το μάτς, νομίζω ότι η ομάδα που θα πάρει το momentum στο τέλος θα είναι αυτή η οποία θα φύγει και με το ροζ από το Γιώργιο Στεφανόπουλος απόψε. Ένα τριποντάκι, κάτι να δώσει λίγο momentum θέλουν και οι δύο. Οι άμυνες είναι και θα παραμείνουν σφιχτές. Φαουλ πάνω στον Δημητρόπουλο τώρα. Στέλνουν το δεύτερο της σκουριάς. Παραφέρει ο Κανίνιας. Λιπτοκίνδυνη πάσα στον Λόλο, περνάει όμως. Δημητρόπουλος. Κανίνιας μόνος του, μια τρίπλα σουτ. Τον καταδιώκει ο Κύριας και τον δυσκολεύει τη ζωή εν τέλει. Παπαδόπουλος μάζεψε. Σε μεγάλη επίθεση πάει σκουριά. Παπαδόπουλος ζητάει σιδέρηση στο low post. Κλείνει πάνω του και ο Κανίνιας, δεν καταφέρνει κάτι. Καπέλης για τρεις. Άστοχος. Ακόμα ένα επιθετικό του Κύρια. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Σιδέρης για τρίπλα στα χέρια του Λόλου. Πήγε να το βάλει με ταμπλό. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Τελευταίο τρίλεπτο. Ωραία σταυρωτή. Μητρόπουλος στον Λόλο. Δοκιμάζει για τρεις και εκείνος. Ούτε τώρα δικαιώνεται. Δύο τρίπλα από τους ψηλούς στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Καπέλης περνάει. Μπαίνει στον αδερφό του τον Μάριο. Κύριας με το σώμα του προς τα πίσω. Λοιπόν, επιθετικό του Σιδέρη. Ούτε τώρα το καλάθι. Μάζεψε ο Χρυστοδουλάκος. Φεύγει γρήγορα. Φάουλ του Κύρια ψηλά. Αναγκάστηκε να το κάνει. 3-3 πλέον και για τους μεν και για τους δε. Κάνεις μια live στο Facebook. Τους το υποσχέθηκα στη σκουριά. Λόλος, Βασιλόπουλος για τρεις άστοχος. Μάζεψε ο Κύριας. 2-14. Καπέλης προς τα μέσα, δύο βολές. Την καλησπέρα μου και στο live του Facebook. Τέταρτη αγωνιστία των 5ο όμιλο της Development 1. Green Rose απέναντι στην σκουριά Γαλατσίου. Το Green Rose στο 2-1. 1-2
οι Γαλατσιώτες, οι οποίοι σχεδόν σε όλο το μάτς έχουν τα 9 του παιχνιδιού. Για πρώτη φορά περνάνε μπροστά οι παίχτες του Παναγιώτη το Ροζάκη στο 32 με ένα τρίποντο του Βασιλόπουλου. Μέχρι στιγμής 33-36, ακριβώς 100 δεύτερα για το φινάλι του μάτς. Φόρ πάνω στο Βασιλόπουλο. Παραφορά από την baseline, ξανά στο παιχνίδι ο Κώστιφας. Ξύχος του Δηλάκος μέσα ο Ροζάκης. Φοβερό μάτσα από τον Κύρια, ο οποίος σχεδόν μόνος του οδηγεί τη σκουριά. Καλό παιχνίδι από την άλλη έχει κάνει ο τραγουστής, ο οποίος προσφορών είναι στον πάγκο. Λάθος πάσα, κρέβει ο Μετινίδης. 1-32, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πλέον να δώσει φάουλ. Καπέλης μετά την πάσα του Μάριου. Κύριας, φάουλ, επιθετικό. Ευκαιρία για τον Green Rose ή να μειώσει τον πόντο ή να σοφαρίσει το μάτς με ένα τρίποντο. Δημητρόπουλος στέκεται για 3, πατούσε νομίζω τη γραμμή, αστοχή. Ο Ζάκης δεν καταφέρει να μαζέψει. Κύριας, φάουλ, κακό από τον Κώστιφα. Στέλνει στη γραμμή των βολών, ίσως τον καλύτερο παίχτη μέχρι στιγμής της σκουριάς. (33-36) Έξω η βολή. Το παιχνίδι παραμένει στη μία κατοχή. Μέσα η δεύτερη. 33-37 τα εμάω το Green Rose. Δικαιολογημένα. Νομίζω έχει άλλο ένα να πάρει. Τα δεκάλεπτα 4-7. 8-10 και 16-13. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν σαφώς το καλύτερο ποιοτικά και για τους μεν και για τους δε. Ξαναλέω για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, η σκουριά έχει στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού τα ενία. Παρ' όλα αυτά, στο φινάλε, στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. Κώσιφας Λόλος, ο Στοδουλάκος, Δημητρόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Στοδουλάκος κάνει την κατοχή. Μπάλα του γλιστράει. Ίσως να είναι και το κρίσιμο λάθος το οποίο θα χαρίσει την δεύτερη νίκη στη σκουριά. Λογική λέει τώρα ότι πρέπει να γίνει ένα γρήγορο φάουλ. Αλλά κλέβει ο Κώστιφας και πάει στον ευνηδιασμό. Αστοχή και στο Δουλάκο στο follow το βάζει. 35-37. Το Green Rose είναι ακόμα ζωντανό. Τεράστιο κλέψιμο του Κώστιφα. Πάσα βγαίνει χαμηλά. Φάουλ πάνω στην ποδά του ψηλού. Δύο βολές τώρα για τον Μετινίδη. 35-37, 5-5 τα φάουλ, καμία ομάδα από τις δύο δεν έχει πλέον να δώσει. 50 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα του Μπουρναζίου. Μέσα η πρώτη. Μετινίδης ψύχρεμος. Στοχή στην δεύτερη. Κύριας πρόλαβε και άφησε τον Καπέλη. 45 δεύτερα. Κύριας θέλει αυτό στην ευθύνη. 35-38. 6 δεύτερα με την είδη. Στροφοδοτείται. Σηκώνεται μπροστά σε 2. Αλλά αστοχή. Μάλιστα ο Στοδουλάκος. Θέλουν εδώ ή γρήγορο καλάθι ή ιδανικά τρίποντο το Green Rose. Στοδουλάκος πάει για το πρώτο και το καταφέρνει. Ξανά στον πρώτο το μάτσα. 37-38.
Φάουλ φωνάζουν από τον πάγκο και αυτό θα γίνει. Περιμένουν τώρα λογικά τη σκουριά να χάσει κάποιες βολές. Νομίζω η γηπεδούχη Παπαδόπουλος πρέπει τώρα να αποδειχθεί, ψύχρεμος. Βάλα τώρα ζυγίζει 750 κιλά. Ψω με την είδης. Μέσα ξανά ο Σιδέρης. Έξω η πρώτη. 37-38. Μέσα η δεύτερη. 39, τελευταίο time out που είχε να δώσει το Green Rose, το δίνει τώρα. Αναφορά από το πλάι για το Green Rose. Κανίνιας, Λόλος, Δημητρόπουλος, Χρυστοδουλάκος και ο Ροζάκης. Κανίνιας, Χρυστοδουλάκος, Λόλος έρχεται για ένα screen. Χρυστοδουλάκος, Δημητρόπουλος, πέρασε. Το φάουλ είναι ψηλά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δύο βολές για τον Δημητρόπουλο. Όλη η ευθύνη τώρα πέφτει στις πλάτες του. Ο Παπαγεωργίου ζητάει time. Έξω η πρώτη. Μεγάλη ανάσα αυτή για τη σκουριά. Η δεύτερη, Λόλος δεν κατάφερε να μαζέψει. Μπλέχτηκε ο Ροζάκης και ο Κανίνιας κατοχή στη σκουριά. Τώρα πρέπει να γίνει φάουλ γρήγορα από το Green Rose. Καπέλης είναι ξεχασμένος, κυλάνε πολύτιμα δεύτερα. Κύριας 7, Καπέλης. Το μάτς τελειώνει. 2,9 απομένει, κλείσε πολύ μεγάλο μερίδιο του χρόνου. Λέω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Green Rose, δύο βολές για τον Γιάννη τον Καπέλη. Αν εστοχίσει στη μία, η σκουριά θα κινδυνεύει μόνο από τρίποντο. Αν βάλει και τις δύο το μάτς τελειώνει, αν χάσει και τις δύο. Αναγκαστικά τον Green Rose θα πρέπει να πάει σε κάποιο buzzer beater, δεν έχει νομίζω τέμα ο Τάλα να δώσει. Προτείνει εκτός. Έχει να δώσει άλλη μία. Χάσει τη δεύτερη. Έχουμε όμως παράβαση. Μπάλα δεν βρήκε τη Στεφάνη. Για να δούμε. Μας βιλάσει μπάζερ μπίτερ τον Green Rose. Ίσκουρ για να πάρει την δεύτερη της νίκη. Χρυστοδουλάκος 2-1. Τελειώνει ο χρόνος. Ίσκουρια Γαλατσίου παίρνει την δεύτερη της νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Άντεξε στην πίεση που του άσκησε τον Green Rose στο τέλος και φεύγει η νικήτρια από τον Μπουρνάζη. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.